τα θέματα που υπάρχουν ακόμη ερωτηματικά σε καμία απολύτως περίπτωση για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί το θέμα αυτό δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ένα σημαντικό τηλεφωνικό ραντεβού σήμερα με Υπουργό Εξωτερικών, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μετά που θα γίνει να το ανακοινώσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο, κύριε Παυλίδη, αγαπητή Εμίλη, που θα ήθελα να το αναφέρω. Ναι, μείνετε λίγο σε αυτό, κύριε. Μείνετε λίγο σε αυτό. Είναι σημαντικό όμως. Ναι, ναι, δεν θα αναφερθώ σε ποιο θα μιλήσει ο πρόεδρος. Όχι, όχι, εντάξει, πέστε. Αλλά ξέρετε, συζητούμε πολλά για τη διαδικασία, η οποία σίγουρα στο Κυπριακό η διαδικασία πάντα είναι μέρος της ουσίας. Έχουμε όμως αφήσει λίγο την ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι η ανάγκη να υπάρξει τέτοια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να είναι εφικτό να έχουμε θετικά αποτελέσματα στη Γενέβη. Και νιώθω ότι αφήνουμε την ουσία, που είναι και το ζητούμενο, είναι αν θέλετε και από αυτό που θα εξαρτηθεί αν θα υπάρξει αποτέλεσμα στη Γενέβη ή όχι. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την παρουσία των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα εξαρτηθεί από το σημερινό τηλεφώνημα του Πρόεδρου ή είναι διασφαλισμένη? Όχι, όχι. Εκείνο που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι υπάρχει επιθυμία και από τα 5 μόνιμα μέλη να συμμετάσχουν και είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να τους προσκαλέσει, μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Θα πρέπει να απευθυνθεί πρόσκληση από τα Ηνωμένα Έθνη? Όχι, κατά ανάγκη είναι ενδεχομένως να μην υπάρξει πρόσκληση για την διάσκεψη της Γενέβης, αλλά αυτοί που εξ αντικειμένου εμπλέκονται να εκφράσουν η πρόθεσή τους να είναι εκεί. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της Γενέβης, επειδή έχει λεχθεί και αυτό, θα είναι όλοι στην ίδια αίθουσα όλη τη διάρκεια της διάσκεψης για να συζητούν το καυτό θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων, την κατάργηση της συνθήκης του 60, ή θα υπάρχουν δύο τραπέζια, δύο αίθουσες, στο ένα οι εγγύητριες δυνάμεις και στο άλλο οι δύο ηγέτες? Όχι, η διάσκεψη της Γενέβης που ξεκινά στις 12 αφορά μόνο την ασφάλεια και τις εγγύησεις. Και θα είναι όλοι στον ίδιο χώρο, δεν θα είναι δύο αίθουσες. Ακριβώς, δεν θα συζητήσει η Ελλάδα ή η Βρετανία το εδαφικό ή τη διακυβέρνηση. Όχι, όχι. Η Ελλάδα, η Βρετανία και η Τουρκία όμως μπορεί να συζητήσουν το θέμα της ασφάλειας ξεχωριστά. Και η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό λέμε, κύριε Παυλή. Δεν μπορούν να. Δηλαδή, τίθεται και θέμα εγκυρότητας, αν θέλετε, μια συμφωνία, την οποία δεν εκπροσωπείται, όχι μόνο εκπροσωπείται, αλλά δεν συμμετέχει ενεργά ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, κύριε Παύλη, για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Αν καθόμασταν εμείς, που είμαστε το ένα συμβαλλόμενο μέρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, με την Ελλάδα, ας πούμε και η Βρετανία, και λέμε καταργούμε τη συνθήκη εγγύησεως. Μπορεί να γίνει? Κανονικά όχι. Ακριβώς. Άρα, υπάρχει ένα τέταρτο συμβαλλόμενο μέρος. Δηλαδή, αν θα πρέπει να αποσυρθούν Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία για να συζητήσουν ως εγκύτριες δυνάμεις, θα πρέπει εκεί να είναι παρούσα και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ακριβώς. Ο κύριος Σιλούρης ή ο κύριος Κασουλίδης ή, εν πάση περιπτώσει, ποιος άλλος θα την εκπροσωπήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Κάθε καλό. Υγεία για όλον τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.